Οι ομιλητές της παρεμβάσης τους αναφέρθηκαν στα δύο καταστροφικά χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τις χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, τα πολλαπλά διέξοδα, αλλά και τον διχασμό που εγκαθιδρύθηκε στην ελληνική κοινωνία. Και είναι οι συνισταμένοι τους είναι πως στην Ελλάδα πρέπει άμεσα να ανατραπούν πολλά για να δημιουργηθεί μια δίκαιη χώρα, παραγωγική και με ισχυρούς θεσμούς που δεν θα κινδυνεύσει ποτέ ξανά από τον εφιάλτη της χρεοκοπίας. Η νέα προοδευτική κίνηση. Με σκοπό να αποτελέσει όχι απλώς ένα πρόπλασμα μιας πολιτικής δύναμης, αλλά να συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου που θα οδηγήσει την χώρα μακριά από την κρίση. Που θα οδηγήσει πραγματικά στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Που θα βοηθήσει την παιδεία μας, που θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Γενικά, που με τις ιδέες της θα συμβάλλει καθοριστικά, έτσι ώστε το πολιτικό σύστημα το οποίο συστηματικά υπονομεύεται τα τελευταία χρόνια να αναθαρρύσει και να παράξει αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος και ο λαός μας. Νομίζω ότι είναι απαραίτητες τέτοιες σοβαρές και ψύχρινες φωνές σε μια εποχή άκρα του λαϊκισμού, σε μια εποχή που παρατηρούμε πραγματικά η αριστεία να είναι υποδιωγμών, η επιχειρηματικότητα να είναι υποδιωγμών και πραγματικά δυστυχώς σε μια εποχή που και τα όνειρα του νέου κόσμου, των νέων και των έχουν χαθεί. Όλοι εμείς σαν νέοι άνθρωποι περιμένουμε από τέτοιες κινήσεις που είναι θεμητό να γίνονται από διάφορους πολιτικούς χώρους να προσθέτουν κάτι θετικό. Παράλληλα, η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενός νέου ενωμένου μεγάλου κινήματος που θα αποτελέσει τον προοδευτικό πόλο του πολιτικού συστήματος και θα προτείνει ανατρεπτικές, ριζοσπαστικές και αναγκαίες λύσεις για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας. Η ώρα αποφάσεων είναι μια πολιτική κίνηση που ξεκίνησε εδώ και τρεις μήνες και έχει δύο μεγάλους στόχους. Ο πρώτος είναι να καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα βγούμε από την κρίση, απαντώντας στα ερωτήματα του προοδευτικού κόσμου της Ελλάδας, αλλά κάτι που γίνεται και σε όλη την Ευρώπη. Το δεύτερο σημαντικό είναι να προσπαθήσει, καταθέτοντας μια συγκεκριμένη πρόταση, να βοηθήσει στην ενοποίηση του προοδευτικού χώρου μέσα από την ένωση των υπαρχόντων σχημάτων, αλλά με ένα καινούριο που έχει ανάγκη ο κόσμος. Σήμερα μιλάμε στην Καβάλα. Υπάρχει μία πρόσκληση στους πολίτες που ενδιαφέρονται και ο στόχος μας είναι να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά την έξοδο από την κρίση, αλλά και θέματα που αφορούν την Καβάλα. Στην παρέμβασή του, ο Γιάννης Ραγκούσης υπογράμμισε ότι μία νέα παράταξη γεννιέται όταν υπάρχει ανάγκη. Η χώρα έχει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα κολλήσει σε μια πάρα πολύ σοβαρή, επικίνδυνη και βαθιά κρίση που έχετε ακούσει πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, στην πραγματικότητα, πολύ δύσκολα κανείς πείθει έναν Έλληνα πολίτη, μια Ελληνίδα, ότι ναι, υπάρχει πραγματικό φως στο τούνελ ελπίδας για τη χώρα. Γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο ότι χρεοκοπήσαμε δημοσιονομικά το 2009, είναι ότι μέσα από αυτή τη χρεοκοπία τη δημοσιονομική ήρθαν στην επιφάνεια τα τρία πολύ μεγάλα και βαθιά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Ήρθε στην επιφάνεια καταρχήν το παραγωγικό πρόβλημα της χώρας. Μια χώρα που όσο είχε την δραχμή, όσο είχε το εθνικό νόμισμα, όσο μπορούσε να κόβει χρήμα, όσο μπορούσε κάθε φορά που τα βρίσκε μπαστούνια να προχωρά σε διορίσθηση ή υποτίμηση της δραχμής, αυτό το παραγματικό παραγωγικό της πρόβλημα το έβαζε συνέχεια κάτω το χαλί. Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα και την ουσία της πρωτοβουλίας ώρα αποφάσεων, λέγοντας ότι το σημερινό πολιτικό σκηνικό ακροβατεί ανάμεσα στον λαϊκισμό, τον νέα σκοπής εθνικισμό, τον συντηρητισμό και την έλλειψη πολιτικότητας. Τα πολιτικά κόμματα απέφυγαν από την πρώτη στιγμή να αγγίξουν τις αιτίες της προκοπίας και βεβαίως τα μέσα ενημέρωσης, στη μεγάλη τους πλειοψηφία και ιδιαίτερα στις εκπομπές μεγάλης θεματικότητας, λαϊκίζαν με τον χειρότερο τρόπο πολύ περισσότερο από τους πιο λαϊκιστές πολιτικούς.
Ενώ η συζήτηση για, για ποιους λόγους χρεοκοπήσαμε θα έπρεπε να είναι η πρώτη που έπρεπε να γίνει. Να κρατήσει ένα λίγο συγκεκριμένο διάστημα και να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Να ανοίξουμε τα χαρτιά του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, όχι να πάμε εκεί, να μπούμε σε έναν υπολογιστή όπως αυτός που υπάρχει εδώ, να μπούμε στη σελίδα του Γενικού Λογιστήριου και να δούμε όλες τις καταγραφές που έχουν γίνει μέχρι το τελευταίο λεπτό, οι οποίες φωνάζουν γιατί χρεοκοπήσαμε. Φωνάζουν. Όταν δει κανένας τους αριθμούς, γιατί όταν έχουμε απολογισμό, σημαίνει ότι έχουν γραφτεί τα πάντα. Δεν υπάρχει δυνατότητα στο δημόσιο λογιστικό να έχεις κάνει δαπάνη και να μην γράφει κάπου. Εκεί λοιπόν είναι αποτυπωμένη η εικόνα της χρεοκοπίας.